Τις καλημέρες μου. Ξεκινάει αυτό εδώ το ταξίδι για τη Ρώμη. Σε αυτό το δωμάτιο, το γνωστό δωμάτιο που ξέρετε, του σπιτιού μας. Και μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσα χρόνια κλείνουμε σήμερα? 6. Γιατί δεν σκέφτηκες τόσο πολύ? Γιατί νομίζω ότι ήταν 7. Τόσο πολύ σου φαίνεται ο καιρός μαζί μου. Ναι. Γεια σας. Πετάμε. Έχουμε φτάσει στη Ρώμη και έχουμε πάρει μόλις το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα πληρώσουμε για να πάρουμε εισιτήριο. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο! Ρε, είναι τόσο όμορφα! Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα! Είναι πανέμορφα! Εγώ έχω σοκαριστεί με ό,τι βλέπω, να ξέρετε. Είναι παπαγάλι. Σε μια πλατεία η οποία είναι έτσι αλαϊκή. Δεν ξέρω αν είναι πάντα έτσι ή όχι, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μπορείς να πληρώσεις με κάρτα. Κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι. Με σκυλοπεινάσει πραγματικά. Θα πάμε τώρα σε ένα μαγαζί το οποίο έχω δει στο TikTok και όπου και να έχω ψάξει, πραγματικά λένε αυτό το μαγαζί. Το οποίο φτιάχνει χειροποίητες μερικά. Πάμε να δούμε αν θα βρούμε. Όχι μόνο δεν βρήκαμε να φάμε, έχει μια ουρά μέχρι. Δεν ξέρω. Πήραμε τηλέφωνο, δεν απαντούσανε. Θα πάμε να φάμε κάπου αλλού όμως. Μην απογοητευόμαστε. Μακαρόνια θα φάμε ούτως ή άλλως. Πίτσα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα πάρουμε. Γενικά σε αυτή την πλατεία είναι όλο τέτοιο. Μακαρονάδικα, να ξέρετε. Γράφει αυτό εδώ σημαδιακό. Λε καρμπονάρα. Οπότε έχει διάφορα για να φάτε αν δεν βρείτε. Ήρθαμε σε αυτό. Ελπίζω να φάμε καλά. Εσύ τι λες, θα φάμε καλά? And two glasses of white wine. White. White, yes. Yeah. No water. Θέλεις νεράκι? No. Okay, okay. Λοιπόν, πήραμε, πώς λέγεται αυτή η σαλάτα? Καπρέζε. Καπρέζε. Για να φάμε εδώ πέρα, γιατί στη Ρώμη λέει αν δεν έχεις και δεν φας καπρέζε, δεν είσαι σωστός. Πάρτε κι εσείς τέτοιο. Πήρα μια ματριτσιάνα, έτσι μου την είπες. Εσύ? Ωραία. Πήραμε κάτι παγωτά από το Μαραβέ, παιδιά. Καλά το πήραμε, πήραμε παγωτό. Α, συγγνώμη, έγινες και Ιταλιάνος τώρα. Ιταλιάνο βέρο. Αλήθεια. Λοιπόν, ήρθαμε στο ξενοδοχείο πριν. Δείξαμε έναν ύπνο έτσι καλό, γιατί μετά από τόσο περπάτημα τον ήθελες τον ύπνο σου. Και τώρα ξαναετοιμαστήκαμε. Βλέπετε, άλλο outfit. Και πάμε για ένα έτσι χαλαρό κρασάκι με κασεράκια και σαλαμάκια. Σε ένα μπιστρό. Και θα σας πάρουμε μαζί μας, εννοείται. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι δίπλα στο ξενοδοχείο μας. Αλλά απ' την άλλη, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί δεν είχε τίποτα να κάτσουμε. Και ευτυχώς είχε ένα τραπέζι για δύο άτομα μέσα. Και καθίσαμε μέσα. Γίνεται χαμό. Η
Λοιπόν, πήραμε αυτή την πιατέλα, η οποία βλέπετε έχει χίλια δύο πράγματα. Έκανε 12 ευρώ αυτή, να. Και πήραμε και αυτό εδώ. Το πίνω όλο άλυμα τρούφας πάνω. Αν σας αρέσει τρούφα, θα τρελαθείτε. Και ήρθε και η πίτσα μας φυσικά. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε τι να κάνουμε και είναι βράδυ, είπαμε να έρθουμε να δούμε τι φωντάνα λυτρεύει. Και πραγματικά, δεν περίμενα ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το συντριβάνι. Πράγμα έχω να σας ενημερώσω. Η Ρώμη. Λοιπόν, αυτό. Καλημέρες, καλημέρες από τη δεύτερη μέρα στη Ρώμη. Πραγματικά ανυπομονώ να βγούμε έξω και σήμερα. Βέβαια, απ' την άλλη, έχω βγάλει φουσκάλες σε όλα μου τα πόδια. Αλλά τι το ήθελες, Καλίνα μου, τι το ήθελες. Και δεν έχω βάλει και κανένα παπούτσι που με χτυπάει. Τέλος πάντων, δεν έχω παραπάνω το άλλο. Έχουμε ολόκληρη μέρα μπροστά μας. Έχει λίγο συννεφιά, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Εκεί το αγόρι μου στο βάθος. Η πραγματικότητα γύρω από τη φωντάνα την τρέβει είναι αυτή, να ξέρετε. Γίνεται χαμός, αλλά είναι μαγικά. Πήραμε άλλο ένα παγωτό γιατί δεν γινότανε. Εγώ πήρα ακριβώς τις ίδιες γεύσεις, καραμέλα και φουντούκι, από διαφορετικό βέβαια τώρα, από το Βέντσι, το οποίο φαίνεται φανταστικό. Στο κάστρο των Αγγέλων, πραγματικά είναι πανέμορφο. Είναι μια γέφυρα και από κάτω εδώ είναι το ποτάμι. Στο βάθος βλέπουμε το Βατικανό. Πήρα μια μακαρονάδα με μπρόκολι, με μπρόκολο δηλαδή. Πήραμε αυτήν εδώ που δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε. Και εσύ πήρες πουτανέσκα. Λοιπόν, η μακαρονάδα που είδατε τώρα δεν μου άρεσε. Βασικά καλή ήταν. Αλλά δεν τρελάθηκα. Δηλαδή ήταν ακριβή για αυτό που έβγαινε. Γιατί αλλιώς δεν τ' άρεσε. Απλά άφησε ένα κομματάκι. Ήρθαμε. Ξεκουραστήκαμε. Κοιμηθήκαμε, το χρειάζεσαι. Εγώ κοιμήθηκα βασικά, όλα έτσι όσο έβλεπα κάτι βιντεάκια. Και τώρα πάμε για ένα απογευματινό καφεδάκι.
και μετά έχουμε κλείσει τραπέζι σε ένα μαγαζί για μαντζάρε. Λοιπόν, ήρθαμε σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Pompi, το οποίο θυμίζεται για το τυραμισού του. Εγώ δεν τρώω τυραμισού, αλλά ο Αλέξανδρος να μην πω ότι το κάνει. Εγώ θα πιω καφεδάκι, θα δοκιμάσω όμως από το τυραμισού, γιατί δεν το αφήνεις έτσι, και θα σας πω την γνώμη μου. Λοιπόν, εμένα που δεν μου αρέσει το τυραμισού, να ξέρετε αυτό το πράγμα είναι πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο, αλήθεια. Πρέπει να έρθει να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βρήκα αυτό το μαγαζί για να πούμε να φάμε, κλείσαμε κιόλας και μπαίνουμε τώρα να δείτε τι θα φάμε. Είναι σαν μεξικάνικο, έχει κοκτέιλ, είναι κοκτέιλ μπαρ βασικά, αλλά έχει και φαγητό. Πάμε. Και αυτό είναι ένα ταρτάρ τόνο που πήραμε. Ήρθαν και τα σούσια και ελπίζουμε να είναι καλά γιατί το ταρτάρ δεν μας εντυπωσίασε. Λοιπόν, έχω να πω την πραγματικότητα ότι τα σούσια ήταν πολύ καλά. Καλά βασικά. Καλά, ωραία. Καλό, όχι ναι, ναι, ναι. Σαν μαγαζί φανταστικό, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Δεν θα σας το πρότεινα. Τώρα πάμε στο ξενοδοχείο μας να ράξουμε και φυσικά να δούμε τη σειρά μας. Να ξεκουραστούμε για αύριο, να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί αύριο έχει πολύ ξύλο, όπως λέει και το αγόρι μου. Καλό βράδυ! Καλημέρες, καλημέρες, τι μου κάνετε. Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία σχεδόν μέρα, γιατί αύριο πρωί φεύγουμε στη Ρώμη. Μπορώ να σας πω ότι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με αυτό το μέρος. Θα σας πάρουμε σήμερα μαζί μας στο Κολοσσέο. Θα πάμε στο Πάνθεον, στο Παλατίνε Χιλ. Πού άλλο θα πάμε? Και για κάτι πολύ νόστιμο. Έχει ήλιο σήμερα, πρώτη μέρα και είναι τόσο τέλεια. Εν τω μεταξύ, όπου περπατάς στη Ρώμη, όλο κάτι βλέπεις. Και παντού είναι πανέμορφα. Σε μια οδό με τα πιο μεγάλα μπραντ, ας πούμε. Γίνεται χαμός, όπως βλέπετε. Γενικά σήμερα νομίζω έχει πιο πολύ κόσμο από κάθε μέρα. Ή φταίει το ότι είμαστε εδώ, ας πούμε, δεν ξέρω. Και τώρα πάμε σε ένα καφέ που είναι το πρώτο ελληνικό καφέ που έχει ανοίξει εδώ. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο Κολοσσέο. Έχει ελάχιστη ουρά η αλήθεια είναι, οπότε απλά να έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας πριν, είναι πολύ σημαντικό. Γενικά για όλα τα αξιοθέατα να έχετε κλείσει τα εισιτήριά σας πριν, γιατί εμείς ας πούμε στο Βατικανό δεν μπορέσαμε να μπούμε. Τα αυτιά μου πετάνε από τη μάσκα ακόμη καλύτερα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ίσιο ζέτα.
Λοιπόν, μαζί με το εισιτήριό μας για το Κολοσσέο, πήραμε και το εισιτήριο για Παλατίνε Χιλ. Όλα μαζί κόστησαν 43 ευρώ για τα δύο άτομα. 42? 42 ευρώ και για τους δυο μας. Και τώρα πάμε να δούμε. Ναι. Και τώρα πάμε να δούμε τι είναι μέσα στο Παλατίνε Χιλ. Αγάπη μου. Τι είσαι? Τώρα είμαι Περιστέρη. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Να πάμε σε κάποια χώρα και να μην φάμε McDonald's. Ναι, γιατί θα φάμε το βραδινό μας πάλι μακαρόνια και είπαμε δεν τρώμε McDonald's. Έχω να πω ξεκάθαρο ότι ήταν τα πιο κακά McDonald's που έχω φάει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ κακό. Και δεν είχε αυτό που παίρνουμε πάντα, αλλά δεν έχει σημασία ρε φίλε. Έχουμε δοκιμάσει και άλλα πράγματα. Πολύ κακό. Όπως σας είχα πει, κλείσαμε να έρθουμε στο Πάνθεον, το οποίο το κλείσαμε 6.30 ώρα και δεν είχε καθόλου ουρά, ενώ όταν είχαμε έρθει το πρωί γινόταν χαμός. Thank you. Αυτό και αυτό που έτρωγε ο Αλέξανδρος, δηλαδή καρμπονάρα, ήταν ό,τι πιο ποιοτικό έχω φάει σε μακαρόνια, να ξέρετε. Τι έχεις να πεις, που δεν σ' αρέσουν τα μακαρόνια? Ουδέν σχόλιο? Έχω να πω ότι θα κάνω αυτά τα μακαρόνια κανένα χρόνο. Αλλά άμα είναι τέτοια, θα τρώω κάθε μέρα. Σκεφτείτε. Καλημέρες, καλημέρες. Λοιπόν, φάγαμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και δυστυχώς ήρθε αυτή η ρημάδα ημέρα που πρέπει να μαζέψουμε τα πραγματάκια μας και να φύγουμε. Δηλαδή το κάναμε ήδη. Πάμε να πάρουμε το μετρό και να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό το ταξίδι ήταν μαγικό. Στο αεροπλάνο δεν θα μιλήσουμε. Ναι. Λοιπόν, ήταν το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου από το αγόρι μου. Και εκτός από αυτό, ήταν το δώρο για την επέτειό μας που κλείνουμε 6 χρόνια. Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο δώρο. From love, from rock, with love. Εγώ θα πω και το έχω γράψει και σε φωτογραφία. Οπότε... Φιλάκια πολλά! Εννοείται πως δεν θα τελείωνε εδώ αυτό το βίντεο, εκεί αυτό το βίντεο, γιατί μου λέει τράβε ένα βίντεο να πει στον κόσμο ότι πρώτη φορά θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο με σωστό δρομολόγιο. Μαντέψτε, λοιπόν, με το που το λέει αυτό, έφυγε το λεωφορείο χωρίς αριθμό, δεν έγραφε πάρα τίποτα, μέχρι να ρωτήσουν οι Ιταλοί, να μάθουμε εμείς τι είναι, από το Cinque Cento, δεν κατάλαβα κι εγώ τι ήτανε. Ήταν το λεωφορείο μας, το οποίο ήταν έρθει και 20 και ήρθε 17 λεπτά πριν. Και τώρα το επόμενο έρθει και 40, θα τόσουμε στο αεροδρόμιο ψήμα τσίμα. Δεν αντέχω άλλο με αυτά τα δρομολόγια στο εξωτερικό, αλήθεια σας λέω, αλήθεια. Και αυτός εδώ ο γρουσούζης, τι να πω κι αυτόν. Ή να τα καταφέραμε. Ευτυχώς ήρθε, ήταν και 20 παιδιά, ευτυχώς. Τι? Έλεγε ψέματα το Google. Το Google έλεγε ψέματα. Ναι, Google είναι σαν να πάρουμε έτσι καλύτερα στην αρχή. Απλά κάνει ένα άνθρωπο στο Google ότι έλεγε ότι είχε έρθει αυτό 40 λεπτά, 20 λεπτά νωρίτερα.